Ο κύριος Γρηγορίου δεν ξέρω αν θέλει ξεκούραση. Κούτς, καλησπέρα. Καλησπέρα, από το Λίμπερ και Θεσσαλονίκη. Γεια σας, καλησπέρα. Χρειάζεται και ξεκούραση. Ένα μήνα, δεν λέμε πολύ. Ή όχι. Άσχημα θα είναι, κούτς. Εννοείται ότι χρειάζεται ξεκούραση. Η λεγόμενη εντός εισαγωγικών αγρανάπαυση. Αγρανάπαυση. Είναι δεδομένη για το χώρο μας και ειδικά για τη δουλειά του προπονητή. Μπορεί να μην είστε πλέον σε πάγκο ομάδας, γιατί αποχωρήσατε προσφάτως από την Λαμία, αλλά είστε σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει από μέσα όσο λίγη το φετινό πρωτάθλημα και έχει εικόνα για όλους. Καλά, και για τη Λαμία εννοείται, έχει εικόνα για όλους. Και μπορείτε, νομίζω, είστε από τους πιο κατάλληλους για να μας κάνετε μια κριτική για τον χάρτη που διαμορφώνεται και στα play-off πλέον μετά από αυτές τις αποφάσεις που είχαμε κιόλας εξαγωνιστικά με τον Άρη και με τον Μπαζιάννα, αλλά και για την κατάσταση στα play-out. Το finish δηλαδή και το τι περιμένουμε πλέον από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά τις θέσεις στο play-off, η βαθμολογική εικόνα είναι και η πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή, μιλάμε κυρίως για τον Μπαζιάννενα, ο οποίος κατάφερε και μπήκε στα play-off και νομίζω δίκαια μπήκε. Πολύ καλή και η ομάδα του Όφη βέβαια και πολύ καλό ποδόσφαιρο από τον Όφη που ουσιαστικά διεκδίκησε μέχρι το τέλος το εισιτήριο. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες πέντε ομάδες ήταν δεδομένες από την αρχή του πρωταθλήματος ότι θα έμπαιναν. Ο Ολυμπιακός με τη διαφορά ποιότητας που έχει δεδομένος σαν πρωταθλητής, συγγνώμη. Και νομίζω ότι η τελική κατάταξη σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος πριν τα play-off δείχνουν και την εικόνα των ομάδων. Ήταν δηλαδή και μια απόδοση δικαιοσύνης σε αυτό που έγινε με τον Μπαζιάννα. Συγκριτικά με τον Όφη, που σίγουρα το δικό σας το μάτι βλέπει κάτι παραπάνω από εμάς. Νομίζω ότι όλοι εμείς οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, ακόμα και οι φίλαθλοι, ακόμα και οποιοδήποτε αγαπάει το ποδόσφαιρο, είναι δεδομένο το ότι θέλει να βλέπει οτιδήποτε να κατακτιέται εντός αγωνιστικών χώρων και όχι γραφειοκρατικά. Μια άλλη ομάδα που απασχόλησε τα play-off, και επειδή είπατε κόστη και το γραφειοκρατικά και πιάνομαι από εκεί, γιατί και ο Άρης νομίζω δικαίως βρίσκεται στα play-off. Ο Άρης βέβαια πέρασε μια πάρα πολύ περίεργη φάση εδώ και περίπου 30-40 μέρες. Τον αποκλεισμό του κυπέλου από εσάς, την ήττα στα Γιάννενα που οδήγησε και στην αποχώρηση του Άκη Μάτζιου, ο ερχομός του Χερμάν Μπρους και μια άλλη εικόνα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα που νομίζω ότι όποιος το βλέπει λογικά αντιλαμβάνεται ότι πολύ δύσκολο ένας προπονητής μπορεί να περάσει τόσες πολλές τακτικές πληροφορίες. Και φαίνεται ότι ο Άρης είχε θέμα ψυχολογίας τελικά. Γιατί και εσείς έχετε βρεθεί σε αυτό το ρόλο. Καταρχήν να πούμε ότι το ρόστερ που απαρτίζεται φέτος η ομάδα του Άρη είναι πάρα πολύ καλό έως εξαιρετικό για τα δεδομένα του Άρη. Ναι. Από εκεί και ύστερα ο Άκης ο Μάτζος έκανε μια εξαιρετική δουλειά για 1,5 χρόνο. Σωστό. Κάποια στιγμή όμως μπορεί να επέλθουν καταστάσεις στο αγωνιστικό τμήμα τους οι οποίες δεν είναι προβλέψιμες. Αν αναφέρω και από δικό μας παράδειγμα, δηλαδή είχαμε αρκετούς τραυματισμούς στην αρχή της χρονιάς. Μετά και λίγο πριν δηλώσω την παρέτησή μου, 12 ποδοσφαιριστές μετά το παιχνίδι, το δεύτερο του επαναληπτικού με τον Άρη και μετά το παιχνίδι με τον Όφη, είχαμε 12 κρούσματα κορονοϊού, από των οποίων οι 8 βασικοί. Ναι. Οπότε αρκετές φορές και ο Άρης είχε αρκετά κρούσματα κορονοϊού κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ξέρετε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά και αυτή και η περσινή που ζήσαμε με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Ναι. Δεν μπορείς να κάνεις προγραμματισμό προπονητικό, δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει αύριο στην προπόνηση. Ο ποδοσφαιριστής ο οποίος μένει 10 και 15 και 20 και 25 μέρες μείναμε σε εμάς εκτός ποδοσφαιριστές γιατί υπήρχαν και καρδιολογικά προβλήματα και πνευμονολογικά. Ξέρετε ότι πάνω απ' όλα είναι η υγεία για κάθε άνθρωπο, τόσο μάλλον για τους ποδοσφαιριστές. Οπότε μην κρίνουμε κάτι το οποίο δεν είναι normal, να το πω έτσι. Η σεζόν και η φετινή και η περσινή δεν ήταν normal. Ήρθε ο κύριος Μπούργος, προφανώς και άλλαξε η ψυχολογία, προφανώς και πάντα παίζει ρόλο το πρώτο μάτς του καινούργιου προπονητή. Βρήκανε δίχτυα οι ποδοσφαιριστές του Άρη, μπορέσανε να αλλάξουν την ψυχολογία τους, με δεδομένη λοιπόν και την ποιότητα την οποία έχουνε, ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά μην παραγνωρίζουμε την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Την προσφορά του κύριου Μάτζιου, ναι. Σωστό. Έτσι. Κώς, για να γυρίσουμε λίγο στη Λαμία πάλι.
Οι δικές σας μεταπτώσεις, γιατί ξεκινήσατε άσχημα το Σεπτέμβριο με ένα βαθμό. Ο Οκτώβριος ήταν εξαιρετικός. Ξεκίνησε ο Νοέμβριος με μια νίκη μέσα στην Τρίπολη, πολύ σημαντική για ένα διάστημα. Ξαναυπήρχε καθίζηση, ακόμα όμως και στα μάτς που χάσατε, νομίζω ότι τα παλέψατε όλα. Τον Ολυμπιακό χάσατε 1-0, αν θυμάμαι καλά. Από τον ΠΑΟΚ 2-1, αυτό το θυμάμαι σίγουρα. Ήρθαν πάλι δύο νίκες. Ήρθε μετά όμως η καθίζηση. Έχει να κάνει με αυτό που είπατε, το ρόστερ δεν άντεξε της Λαμίας, με τον κορονοϊό, με τους τραυματισμούς και όλα αυτά. Γιατί νομίζω ότι παίξατε καλό ποδόσφαιρο και η θέση της Λαμίας δεν νομίζω να είναι και δίκαιη. Δηλαδή, τουλάχιστον 5 βαθμούς ακόμα θα πρέπει να έχει η Λαμία, νομίζω εγώ. Στον πρώτο γύρο τουλάχιστον ήμασταν πρωταθλητές των εντυπώσεων. Με την έννοια ότι αντιμετωπίσαμε και τις μεγάλες ομάδες στα ίσα. Πιέζαμε ψηλά, παίζαμε το δικό μας ποδόσφαιρο, χάναμε τα μάτς στις λεπτομέρειες. Μιλάω απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών, τα οποία δεν μας επέτρεψαν ποτέ ουσιαστικά να βρούμε μια ομοιογένεια και να μπορέσουμε να καταρτίζουμε δεκάδα βάσει αγωνιστικής απόδοσης προπονήσεις των παιχτών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τέταρτη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, με τον Πανετολικό στην έδρα μας που δεχτήκαμε ένα γκολ σε 90 λεπτό. Το 2-2 λέτε. Έκανε ντεμπούτο ένα παιδί από την Under 19 που φέτος έγινε επαγγελματίας. Γενικά τα προβλήματα τραυματισμών ήταν πολλά. Παρ' όλα αυτά όμως είχαμε μια αξιοπρόσεχτη, όχι πορεία βαθμολογική, αλλά εικόνα. Εικόνα, ναι, σωστά. Από όλους λοιπόν παίρναμε τα εύσημα, αντιμετωπίζαμε όλους τους αντιπάλους έτσι όπως έπρεπε να τους αντιμετωπίσουμε, δεν φοβόμασταν, δεν κλεινόμασταν πίσω στη μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος. Κάποια στιγμή λοιπόν εκεί που πήγαμε να βρούμε πραγματικά ένα πολύ καλό τέμπο και η εικόνα μας εκτός από τα δύο μάτς που αποκλείσαμε τον Άρη για το κύπελλο και η εικόνα μας στο πρωτάθλημα απέναντι στον Άρη στο Χαρλάου ήταν πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι και εκεί θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Κάνουμε την ανατροπή με τον Όφη. Τον Όφη, το 2-1, ναι, σωστά. Το σημαντικό μάτς και εκεί είναι σαν να πατήθηκε ένα κουμπί και πήλθε ένα blackout. Γιατί την επόμενη μέρα πάμε για προπόνηση, πάμε για να κάνουμε τα τεστ, τα απαραίτητα. Και ο ένας μετά τον άλλον, νομίζω 12 παιδιά, εκ των οποίων σας λέω οι 8 βασικοί, μας είπαν ότι τουλάχιστον για 10 μέρες θα πρέπει να είναι εκτός. Και μετά, κότσα, άλλες πόσες μέρες. Ναι, ναι, αυτό πήγα να σας πω. Ότι δεν είναι μόνο το διάστημα που είναι ο παίκτης στο σπίτι του. Μιλάμε για αθλητές επαγγελματίες. Άλλος θέλει 5 μέρες, 10 άλλους. 3-4 παιδιά, ο Σαράνοφ, ο Ρωμάνιτς, ο Γκέτζογλου. Δεν τα θυμάμαι κιόλα τώρα. Συνέχισαν άλλες 10-15 μέρες γιατί δεν μας επέτρεπαν οι γιατροί να ξεκινήσουν καν προπόνηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά. Και βάσει πρωτοκόλλου έπρεπε λοιπόν να αγωνιστούμε την αμέσως επόμενη αγωνιστική απέναντι στον Ατρόμητο, χωρίς να έχουμε δικαίωμα να πάρουμε άλλο χρόνο. Ναι. Γίνανε όλα αυτά που γίνανε, ήταν αδύνατο να ανταπεξέλθουν τα παιδιά, χάθηκαν πολλά στοιχεία από αυτά τα οποία είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια και είναι λογικό η μία ήττα να διαδέχεται την άλλη. Κάποια στιγμή αυτό έγινε και ψυχολογικό, θα έλεγα. Στα τελευταία δύο παιχνίδια έγινε και ψυχολογικό πλέον. Και βέβαια, σεβόμενος πάνω απ' όλα τον εαυτό μου και την ομάδα, γιατί είχα και έχω και θα έχω άριστη σχέση με τη συγκεκριμένη ομάδα και τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Σεβόμενος λοιπόν τον εαυτό μου, όπως θα έπρεπε και πρέπει να κάνει κάθε προπονητής, θα πρέπει να αναλαμβάνει αυτός να δώσει λύση. Να αναλαμβάνει την ευθύνη, ναι. Για να μπορέσει να αλλάξει κάτι. Αυτό λοιπόν έγινε και στη δικιά μου την περίπτωση. Όπως δεν το έχω ξανακάνει, βέβαια δεν έχω ξαναφύγει από ομάδα, δεν έχει χρειαστεί να ξαναφύγω από ομάδα. Να παραιτηθώ άλλη μια φορά στον Ατρόμητο, στα 18 χρόνια που είμαι προπονητή. Αλλά έτσι ήθιστε, έτσι κάνω γενικά και στη ζωή μου και στη δουλειά μου και νομίζω ότι αυτό θα βγει σε καλό για την ομάδα της Λαμίας. Προλαβαίνει Λαμία Coach. Έχει μια διαφορά 5 βαθμών. Δεν είναι πολύ, αλλά δεν είναι και λίγοι. Και είναι και Ατρόμητος ανεβασμένος τελευταία. Προλαβαίνει Λαμία. Μην την ξεγράψετε τη Λαμία. Μην θεωρήσετε ότι είναι στις δύο τελευταίες ομάδες. Προλαβαίνει Λαμία. Έχει και
το μέταλλο και το έχει ξανακάνει και πέρυσι που το κάναμε μαζί και την εμπειρία δηλαδή. Και νομίζω ότι προλαβαίνει να είναι στις ομάδες που δεν θα χρειαστεί να μείνουν στην κατηγορία με παράση. Αυτό που κάνει στο κύπελλο η Λαμία Coach τα τελευταία χρόνια έχει εξήγηση με αποκλεισμούς και του Άρη και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού νομίζω. Και του Παναθηναϊκού. Ναι. Στα πέναλτι. Έχει εξήγηση. Έχει εξήγηση. Έχει εξήγηση γιατί είναι μια. Δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα. Η οποία διψάει για μια διάκριση. Mm-hmm. Και είναι διαφορετικά αυτά τα παιχνίδια του κυπέλου. Παιχνίδι με παιχνίδι και εμείς φέτος περνώντας διαδοχικά από Ιούπολη, Ιωνικό, ήρθε η πρόκληση του Άρη. Έτσι όπως εξελίχθηκαν και τα δύο μάτς, πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια και μπορέσαμε να πάρουμε με τον τρόπο που πήραμε. Πώς άλλωσε κιόλας θα μπορούσαμε απέναντι στον Άρη να πάρουμε την πρόκληση αν δεν γινόταν κάπως έτσι. Ναι. Με μια δόση τύχης θα έλεγα την πρόκληση στους τέσσερις και τώρα εννοείται ότι βρίσκεται η Λαμία μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση στην ποδοσφαιρική ιστορία της ομάδας αυτής. Της δίνετε τύχη η coach με το Μαθηναϊκό σε δύο μάτς. Ναι, βέβαια δίνω τύχη. Βέβαια και δίνω τύχη στη Λαμία. Μπορεί. Και το εννοώ ότι δίνω τύχη γιατί σας λέω ότι καμιά φορά η δίψα είναι μεγαλύτερη από οτιδήποτε άλλο και υπάρχει τεράστια δίψα για να γραφτούν τέτοια γράμματα. Όταν ήρθε η ώρα των αγώνων με τον Παναθηναϊκό μπορεί ο παίκτης να βγάλει το μυαλό του ότι στο πρωτάθλημα παίζω την επιβίωσή μου, το μέλλον μου και να πάω σε δύο παιχνίδια γιορτή και ό,τι κάνω. Είναι εφικτό αυτό? Όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι και καλείσαι να ξεκινήσεις με δεκάδα ή να μπει σαν αλλαγή, δεν σκέφτεσαι κάτι άλλο. Σκέφτεσαι πως θα δώσεις το 100%, σκέφτεσαι πως θα μπορέσεις να κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για κάτι τόσο σημαντικό, να είναι το τελευταίο βήμα πριν από κάτι που θα γραφτεί με χρυσά γράμματα, επαναλαμβάνω. Οπότε είναι δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια με όλη αυτή τη διαδικασία του play-out. Εγώ θα σας βάλω όμως στο δύσκολο ρόλο του προπονητή. Ο παίχτης, ναι, ο προπονητής που ξέρει ότι έχει να παίξει ένα παιχνίδι κυπέλου και σε τρεις μέρες παίζει έναν τελικό παραμονής. Πώς το μοιράζει όμως? Αυτά είναι τα δύσκολα του επαγγελματός. Γιατί για τον παίχτη είναι εύκολο. Να παίξουν όλοι για τον προπονητή είναι το δύσκολο πάντα. Δεν νομίζω να υπάρχει παίκτης να σας πει coach με βάζει να παίξω την Κυριακή με τον Απόλλων Σμύρνης. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας. Όχι, δεν υπάρχει. Και βέβαια είναι αναλόγως και το ύφος και αναλόγως το στυλ που έχει ο κάθε προπονητής. Εμένα δεν δίνω βέβαια το δικαίωμα να επιλέξω τον παίχτη που θα παίξει, όχι. Ναι. Και γι' αυτό ουσιαστικά θέλω να μένω εγώ αείπνος και όχι ο παίχτης. Και γι' αυτό παίρνω εγώ τις ευθύνες για να είναι και δικές μου, τουλάχιστον να τα βάλω με τον εαυτό μου. Πριν πάμε, γιατί κάνατε λόγο για μια πρόκληση για τη Λαμία, θέλουμε το σχόλιο και για την πρόκληση που έχει ο ΠΑΟΚ πλέον στην Ευρώπη. Πριν πάμε σε αυτό, για να κλείσουμε λίγο με τα εντός των συνόρων, επειδή στα play-off υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και την τρίτη θέση, πώς βλέπετε εσείς, βάσει και εικόνα στα τελευταία παιχνίδια, τη μάχη ΑΕΚ, Άρη και Παναθηναϊκού σε αυτή τη φάση? Είναι το πώς θα βρεθούν αυτές τις τρεις ομάδες στα play-out, στα play-offs. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετική η διαδικασία. Ναι. Το τι γινόταν μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, okay, αλλά ξέρετε ότι με ένα θετικό αποτέλεσμα ή με ένα αρνητικό αντιστρέφονται οι ψυχολογίες. Οπότε το πώς θα ξεκινήσουν τη διαδικασία, η κλήρωση η οποία θα γίνει σε λίγο, όλα αυτά παίζουν ρόλο στο πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση στα play-off και πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Νομίζω όμως ότι και οι τρεις ομάδες αυτή τη στιγμή, γιατί και η ΑΕΚ έκανε νίκη απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στην τελευταία αγωνιστική, ο Άρης φαίνεται ότι πατάει πάρα πάρα πολύ καλά πλέον, ο Παναθηναϊκός ο ίδιο. Νομίζω ότι θα είναι αρκετά τα παιχνίδια που θα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον στα play-off. Το ΠΑΟΚ το βάζετε μέσα, coach, σε αυτή τη μάχη θεωρείτε ότι οι 7 βαθμοί από την ΑΕΚ, οι 8 από τον Άρη και νομίζω οι 11 τον Παναθηναϊκό τον εξασφαλίζουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό? Δεν τον εξασφαλίζουν 100% γιατί ο ΠΑΟΚ έχει και την Ευρώπη. Την τεράστια πρόκληση που λέγεται και Ευρώπη. Το κύπελο, ναι. Και το κύπελο με τον Ολυμπιακό, μεγάλα μάτσα. Και όπως είπατε και εσείς πριν, όταν λοιπόν ο ποδοσφαιριστής έχει στην ουσία
ηρεμήσει όσον αφορά το πρωτάθλημα και θέλει να τα δώσει όλα στην Ευρώπη, γιατί πραγματικά είναι τεράστια η πρόκληση για τον ΠΑΟΚ εδώ πέρα που έχει φτάσει. Οι 7 βαθμοί μπορεί να σημαίνουν πολλά, μπορεί να μην σημαίνουν και τίποτα όμως. Και γι' αυτό λέω η σειρά των παιχνιδιών ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, και ειδικά τα 1-2 πρώτα παιχνίδια. Κόουτς, αντιμετωπίσατε τον ΠΑΟΚ Τούμπα στο μετέχμιο μιας κακής πορείας του Νοεμβρίου για τον ΠΑΟΚ. Το 4-4 με τον Βόλο, είτε από τον Ιωνικό, είτε από τον Ατρόμητο, είτε από τον Άρη. Τον πετύχατε ακριβώς λίγο στο ανέβασμα. Ποιες οι διαφορές είδατε από τον ΠΑΟΚ πριν Δεκεμβρίου και μετά Δεκεμβρίου μέχρι τώρα? Έχετε εντοπίσει αλλαγές στην ομάδα? Εντάξει, οι αλλαγές είναι καθαρά στην ψυχολογία, γιατί η ίδια ομάδα ήταν, δεν είχε αρκετές προσαφαιρέσεις. Παίρνοντας 1-2 νίκες και βρίσκοντας ξανά τα πατήματα του ΠΑΟΚ, εννοείται ότι με καινούριο προπονητή, με καινούργια πράγματα, ήθελε το χρόνο του και το χρόνο τον πήρε από, μετά από αυτά τα παιχνίδια που λέτε, γιατί σε αυτά τα παιχνίδια είχε απώλειες. Παιχνίδι με παιχνίδι, νίκη με νίκη, ο ΠΑΟΚ εννοείται ότι έχει το μέταλλο, έχει την εμπειρία, έχει τα πάντα για να μπορέσει να παρουσιαστεί σαν ΠΑΟΚ εντός αγωνιστικού χώρου, κάτι το οποίο έγινε από τα παιχνίδια που είπατε και μετά. Δεν λέει δηλαδή ψέμα. Δεν υπήρχαν όμως αλλαγές στην τακτική, δεν υπήρχαν αξιοσημείωτες αλλαγές σε άλλα κομμάτια προπονητικά που να μπορέσω να σας πω. Δεν λέει δηλαδή ψέμα το Λουτσέσκου που λέει ότι είναι μια μεταβατική χρονιά και θέλαμε χρόνο? Γιατί το λέει συχνά. Όχι, δεν λέει καθόλου ψέματα και είναι αλήθεια αυτό ότι ήταν μεταβατική χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Είναι δεδομένο το ότι κάποια στιγμή θα βρίσκεται πατήματά του, αλλά όλα αυτά θέλανε χρόνο. Θέλανε χρόνο οι ποδοσφαιριστές ξανά μεταξύ τους, θέλανε χρόνο με τον προπονητή, θέλανε χρόνο όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ στα καινούργια δεδομένα που υπήρχαν. Και βέβαια όταν τα βρήκε αυτά, βλέπετε το ότι φαίνεται και στην εικόνα όσον αφορά το πρωτάθλημα, αλλά πολύ περισσότερο στην Ευρώπη που μακάρι να συνεχίσει, γιατί έχει τεράστια ανάγκη βαθμούς η Ελλάδα. Κόουτς, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό τους βλέπετε έτσι όπως περιμένατε? Γιατί το καλοκαίρι γίναν κινήσεις και μεταγραφικές και γενικότερα υπήρξαν κινήσεις ενίσχυσης, αλλά τα αποτελέσματα δεν ξέρω, και για ΑΕΚ και για Παναθηναϊκό, δύο πολύ μεγάλα κλαμπ, δεν είναι αυτά που θέλανε και οι άνθρωποι τους και οι φίλοι τους. Για την ΑΕΚ, κακά τα ψέματα, μπορούμε πλέον όχι εμείς, αλλά το λέει όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος στην Ελλάδα, ότι είναι η αρνητική έκπληξη του πρωταθλήματος. Προφανώς και περιμένανε ο κόσμος και η διοίκηση και όλοι πολλά παραπάνω πράγματα στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν τα έχουν πάρει μέχρι τώρα. Και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, γιατί δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι οι πρώτοι που στεναχωριούνται εκτός από τη διοίκηση, από το staff, είναι και οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι. Έτσι. Βέβαια. Ούτε αυτοί είναι ικανοποιημένοι με όλο αυτό το οποίο έχουν δείξει και έχουν κάνει φέτος. Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός θα έλεγα ότι προφανώς και πατάει καλύτερα από την περσινή σεζόν. Μπορεί βαθμολογικά να ήταν καλύτερα, αλλά ποδοσφαιρικά, σαν εικόνα, σαν σύνολο, δεν ήταν καλύτερα πέρσι, είναι καλύτερα φέτος. Το έχουν στοιχήσει πάρα πολύ αυτές οι απώλειες εκτός έδρας, σαν ένα μικρό κόμπλεξ, θα έλεγα εγώ, τα εκτός έδρας παιχνίδια, που εάν είχε δείξει μεγαλύτερη σοβαρότητα και είχε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, θα ήταν αρκετά πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Πάντως έχει τεράστια βελτίωση ο Παναθηναϊκός φέτος. Και κάτι τελευταίο, μια σύντομη απάντηση για να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στο Ολύμπερο. Αν μπορούμε να ξαναδούμε μάχη για τον τίτλο ή αυτό το σύν 12 του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ είναι μη ανατρέψιμο? Ναι, για μένα είναι μη ανατρέψιμο. Δεν νομίζω ότι με την εμπειρία και το ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός και την ποιότητα που έχει και μη έχοντας ευρωπαϊκά παιχνίδια πλέον μπροστά του, να μπορέσει να ανατραπεί σε 10 μάτς αυτοί οι 12 βαθμοί οι οποίοι υφίστανται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος συζήτησης για μένα. Όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορώ να... Τουλάχιστον λίγο να ανάψει λίγο το ενδιαφέρον, γιατί να ανατραπεί εξ ολοκλήρου είναι, νομίζω, αδύνατο. Αλλά λίγο δεν νομίζω, Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να ανατραπεί κάτι έστω να δώσει ενδιαφέρον σαν πλέον όσον αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
Ωραία κουβέντα. Καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση. Καλή όχι για πολύ να ευχηθούμε εμείς. Όσο χρειάζεται. Όσο χρειάζεται. Αυτό. Ναι. Αυτό. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, coach. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Λοιπόν.